Καταιγιστικές, κυρίες και κύριοι, είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Κεντρική Επιτροπή, μετά από μία μαραθώνια και θυελώδη συνεδρίαση, ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την πρόταση για αποκλεισμό του Στέφανου Κασελάκη από τις εσωκομματικές εκλογές της 24ης Νοεμβρίου. Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν 138 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος επικράτησε ένταση έξω από το ξενοδοχείο, καθώς ήταν έντονες οι αντιδράσεις οπαδών του κυρίου Κασελάκη. Και είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Γιάννης Φασουλάς, για να τα δούμε αναλυτικότερα και από πού πραγματικά να αρχίσουμε, Γιάννη. Αρχικά ήταν αναμενόμενη η απόφαση, τελικά. Βλέποντας και γυρνώντας λίγο το χρόνο πίσω, δηλαδή από την ημέρα που ο κύριος Κασελάκης έστειλε το εξώδικο στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε την έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, η οποία καταδίκαζε όλη αυτή την κίνηση από την ενέργεια την πλευρά του πρώην Προέδρου. Στη συνέχεια την έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου μέσα από τις τοποθετήσεις στην πολιτική γραμματεία των στελεχών που πρόσθεται στην λεγόμενη ομάδα των 87 ή 100, είχε διαφανεί τι ακριβώς αναμέναμε στην Κεντρική Επιτροπή. Ο κ. Κασελάκης έρχεται στη συνέχεια, αποσύρει το εξώδικο σε μια προσπάθεια να αφαιρέσει όπλα από την πλευρά των 87. Η στάση τους όμως, όπως έλεγαν και μετά την αφαίρεση του εξώδικου, ήταν ότι εμείς θα επιμείνουμε σε αυτά τα οποία έχουμε θέσει και έχουμε πει, γιατί δεν είναι μόνο το εξώδικο, και άλλα ζητήματα και άλλα θέματα για τα οποία ο κ. Κασελάκης θα πρέπει να δώσει διευκρινήσεις. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην σημερινή εκρηκτική κυριολεκτικά συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου πήρε λοιπόν αυτή την απόφαση πριν από λίγο, όπου θέτει εκτός κούρσας τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης, με βάση αυτή την απόφαση, την πολιτική απόφαση η οποία δεν μπορεί να την προσπεράσει κανείς, γιατί είναι απόφαση ενός οργάνου, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Το ερώτημα όμως τώρα, Γιάννη, ωστόσο, είναι αν στο συνέδριο μπορεί να ανατραπεί αυτή η απόφαση. Αν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Σωστό το λοιπόν, ερώτημα. Εδώ, Βούλε, θα μιλήσουμε επί σεναρίων αυτή τη στιγμή, και λέω επί σεναρίων γιατί το συνέδριο καταρχάς είναι το ανώτατο όργανο. Εκεί λοιπόν μπορεί να ανατρέψει και να ανατραπούν τα πάντα για οτιδήποτε, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συνεδριακή διαδικασία. Λοιπόν, έχουμε μια απόφαση πολιτική. Η μία πλευρά, η πλευρά λοιπόν των 87, θα λέει ότι με βάση αυτή την απόφαση ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, και η άλλη πλευρά θα λέει ότι αυτή την απόφαση η οποία ελήφθη πριν από λίγη ώρα, ποιος και με ποιον τρόπο την εφαρμόζει. Δηλαδή, μένουν ακόμα να απαντηθούν κάποια ερωτήματα ως προς τη διαδικασία. Λοιπόν, σε σχέση με το ποιος εφαρμόζει αυτή την απόφαση, τι θα γίνει όταν θα συνεδριάσει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, που θα λάβει τις αποφάσεις, διότι μέχρι τις 24 του Οκτώβρη είναι η προθεσμία, deadline δηλαδή, για την κατάθεση των υποψηφιότητων, και στη συνέχεια θα κριθεί ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να είναι υποψήφιοι. Λέω όμως το εξής, και το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό σοβαρά. Το συνέδριο, το οποίο συγκαλείται εκτάκτως λόγω της μορφής η οποία είχαμε στην Κεντρική Επιτροπή στο πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη, συνέρχεται το συνέδριο για να εγκρίνει υποψηφιότητες. Άρα λοιπόν ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι εάν θελήσουν οι υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη να βάλουν το θέμα και το δεχτεί. Λοιπόν, και αν δεχτεί το σώμα να συζητήσει κάτι τέτοιο, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη. Εκεί λοιπόν θα έχουμε άλλα, άλλα δεδομένα. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα. Πήγαμε λίγο μακριά τώρα. Είναι σενάρια που καλό είναι να τα δούμε από τώρα. Μιλάμε επί σενάριων. Λοιπόν, Γιάννη, όσο μας δίνεις ρεπορτάζ, εμείς βλέπαμε νωρίτερα και τα πλάνα. Θα σε ρωτούσα αν υπήρξε αντίδραση Κασελάκη, γιατί τουλάχιστον είδαμε αντιδράσεις από τους υποστηρικτές πολύ έντονες έξω από το ξενοδοχείο της πλευράς Κασελάκη. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επίσημη αντίδραση από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη. Λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις από τους υποστηρικτές του, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπλόκαραν τη δημοκρατία, αυτό δεν είναι αριστερά. Έξω από το ξενοδοχείο όπου ήταν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, είχαμε έντονες φραστικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, αποδοκιμασίες από τους υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη προς τελέχη των 87, καθώς έβγαιναν από την αίθουσα του ξενοδοχείου. Ήταν ιδιαίτερα ηλεκτρισμένο το κλίμα. Μέχρι εκεί δεν πήγε παρακάτω
Ευτυχώς δηλαδή δεν πήγε παρακάτω, ναι, να δούμε και να ζήσουμε άλλες σκηνές. Γιάννη, δεν σε ρώτησα για το αν συμμετείχαν οι Πολακικοί. Ποια ήταν η στάση που τήρησαν? Οι υποστηρικτές του κυρίου Πολάκη πήγαν στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Απήχαν από την ψηφοφορία, η οποία έφερε το αποτέλεσμα το οποίο, μάλιστα, είπαμε πριν από λίγο, δηλαδή ότι ο κύριος Κασελάκης με βάση αυτή την πολιτική απόφαση δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό πραγματικά το πολεμικό κλίμα, έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι ώρα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη Φασουλά, για όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχεις.